Κύριε Δήμαρχε, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Η συμμετοχή μας φυσικά στη γιορτή αυτή της λαϊκής εισπύρωσης είναι αυτονόητη και αν μη τι άλλο αποτελεί χρέος στον εαυτό μας αλλά και στην πόλη που αγαπάμε. Πρωτίστως ως εργαζόμενοι αυτού του Δήμου είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε εδώ γιατί εσείς η Δημοτική αυτή αρχή κατά κοινή ομολογία σταθήκατε στους εργαζόμενους πολλές φορές αρρωγοί και μπροστάριδες στις αγωνίες και στις αγώνες μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε εδώ μαζί σας. Αν αναλογιστούμε ειδικότερα ότι μέσα σε αυτή την τετραετία επιλύθηκαν εργασιακά αιτήματα ίσως και 15 ετίας, όπως εκκρεμείς μετατάξεις, αποδόθηκαν χρηματικά χρεωστούμενα, αναδρομικά, ένσημα, εφαρμόστηκαν άμεσα δικαστικές αποφάσεις, έγινε αύξηση ωραρίου προς όφελος εργαζομένων και τόσα άλλα. Και ακόμα, σε όποιον εργαζόμενο ανεξαιρέτως διεκδικούσε το δίκαιο του σε δικαστικές αίθουσες, υπήρξε στεναρή υπερασπιστική παρουσία αντιδημάρχων και πολλές φορές του ίδιου του δημάρχου. Και σήμερα είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, δίπλα στον Κώστα τον Πελετίδη και την παράταξή του, γιατί εμείς ως εργαζόμενοι μαζί και με εθελοντές ανθρώπους που αγαπούν αυτόν τον τόπο, με την καθοδήγηση που επέβαλε το πρόγραμμα αυτής της Δημοτικής Αρχής, οργανώσαμε όχι μόνο τον Νότιο Πάρκο, πάρκα σε υποβαθμισμένες περιοχές, λαϊκά φροντιστήρια, προγράμματα σύντησης, ακόμα και delivery σε αδύναμους συμπολίτες, κατασκηνώσεις, υπνοτήρια αστέγων, ξενώνες κακοποιημένων γυναικών, παιδικές χαρές, πάρκιν, ανακατασκευές και επισκευές σχολείων, προγράμματα ψυχαγωγίας, γυμναστικής και άθλησης σε μέχρι πρότινος εγκαταλελειμμένα γήπεδα και στάδια, όπως το Παπελοποννησιακό που έφτασε πλέον σε σημείο να αποτελεί στολίδι και να φιλοξενεί μέχρι θεατρικές παραστάσεις και τόσα άλλα. Και όλα αυτά δωρεάν για την εξυπηρέτηση των λαϊκών μαζών χωρίς εξαιρέσεις. Και είμαστε εδώ γιατί μαζί με αυτόν τον Δήμαρχο και τα μέλη της δικής του παράταξης ήμασταν μαζί και στο παρελθόν, στο πεζοδρόμιο και στους αγώνες. Δεν ξεχνάμε, για παράδειγμα, την παρουσία του Ανδρέα του Αντωνόπουλου το 2002 στον αγώνα των σχολικών φυλάκων για μόνιμη και σταθερή δουλειά στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη που απέτρεψε μια ακόμα σύγκρουσή μας με τα ΜΑΤ. Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, γιατί η πόρτα του Δημάρχου Κώστα Πελετίδη ήταν πάντα ανοιχτή σε όλους, όπως και πριν γίνει Δήμαρχος, καθώς και των στελεχών της Δημοτικής Αρχής. Και δυστυχώς, ίσως για κάποιους, είναι αναπόφευκτη η σύγκριση αυτής της Δημοτικής Αρχής με τους άλλους μνηστήρες και επίδοξους σωτήρες του Δήμου μας, γιατί εμείς, ως εργαζόμενοι, πέρα από το νου και τη μνήμη, έχουμε κυρίως τη γνώση εκ των έσω. Γιατί δυστυχώς, επαναλαμβάνω, για αυτούς ήμασταν παρόντες όταν δίνονταν από κάποιους εργολαβίες, αναθέσεις συμμετέρων, όταν έκαναν φτερά χρηματοκιβώτια, όταν για να εφαρμοστεί το προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου πρόσληψη εργαζομένων, ο τότε Δήμαρχος έλεγε να φέρουμε την πρίκα μας, λες και προξένευε το γιο του ή μάλλον συμπεριφερόταν σαν να είχε το Δήμο τσιφλίκι του. Και δυστυχώς, εμείς οι εργαζόμενοι ήμασταν και εκεί παρόντες όταν απέναντι στις ανοιχτές πόρτες αυτής της Δημοτικής Αρχής υπήρξε Δήμαρχος στο παρελθόν που για μια τετραετία αλαζονικά δεν δέχτηκε ποτέ σωματεία εργαζομένων να αφουγκραστεί τα προβλήματά τους. Φίλες και φίλοι, το να είμαστε εδώ και να στηρίζουμε την παράταξη Πελετίδη δεν μας προσδίδει καμιά κομματική ταμπέλα όπως κάποιοι με ελαφρότητα διαδίδουν βάζοντας σε καλούπι αυτή τη συμπόρευση.
Αν είχαμε μάθει μέχρι πρότινος να συμβιβαζόμαστε με την πολιτική του μικρότερου κακού, είμαστε υποχρεωμένοι τώρα να είμαστε εδώ μαζί, ως εργαζόμενοι και ως πολίτες αυτής της πόλης, γιατί αυτή μας η παρουσία αποτελεί μια επιπλέον πράξη αντεπίθεσης, ένα μέτωπο απέναντι σε αντιλαϊκές και αντικοινωνικές πολιτικές, στη χειραγώγηση και την ναρκοκαταστολή. Είμαστε εδώ. Γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους κλέφτες του μυαλού, οι οποίοι με παλιούς και γνώριμους μηχανισμούς φιλοδοξούν να αναλάβουν εκ νέου το ρόλο τους ως διαχειριστές του συστήματος, φοροεισπράκτορες και μηχανισμοί της εκάστοτε κεντρικής εξουσίας. Για όλους αυτούς τους λόγους, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ. Προχωράμε με την παράταξη του Κώστα Πελετίδη, ώστε να συνεχίσουμε την ωραία αυτή αλλαγή που ξεκινήσαμε. Γιατί όπως λέει και ο Γκάντι, πρέπει να είσαι η αλλαγή που εύχεσαι να δεις στον κόσμο. Καλή μας δύναμη, Νικηφόρο Αγώνα.